πλευρά είναι αυτή και η άλλη είναι όλα τα άλλα που λέμε για τις ευθύνε. Για το πώς άφησαν τον άπειρο μόνο του, πήγανε για τριήμερο, ο επόπτης πήγε και πήρε ένα μήνα άδεια, αδιανόητα πράγματα. Και πάμε τώρα στα άλλα... Πάμε ακόμα πιο ψηλά. Γιατί, είπαμε. Και πώς γίνονταν η συνεργασία πλέον με τον ιδιωτικό τομέα. Ο σταθμάρχης που είναι μέσα. Ναι. Οι δυο που το παράτησαν, αλλά είναι έξω ακόμα. Τον άφησαν μόνο του. <συσχε> ο επόπτης ο οποίος έχει τη μέση του. Και πάμε πιο πάνω για να ανεβαίνουμε. Γιατί πάμε είναι πολύ, πάρα πολύ υπεύθυνοι σε αυτή την ιστορία. Για πε, μα, Νίκο. Λοιπόν, η περίφημη σύμβαση. Η σύμβαση, η οποία η αλήθεια είναι, φαίνεται ότι την έχουμε ακριβοπληρώσει. Είναι την έχουμε η πληρώσει... σύμβαση που, αν είχε εκτελεστεί, θα είχαμε το σύστημα ασφαλεία που θα σταμάταγε αυτόματα τα τρένα και δεν θα είχαμε συγκρούσει. Αυτό τι κάναμε. Διαρκώ την υπογράφαμε, την επεκτείναμε την ξαναπληρώναμε και ποτέ δεν ολοκληρώνονταν. Είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάσαι καλά, το θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα, λέγαμε για 41 εκατομμύρια. Αυτό ήταν το 14. Η πρώτη σύμβαση που υπεγράφει για να έχουμε το σύστημα που θα μετέδει το σήμα του που είναι τα τρένα. Είχαμε πει ότι έγινε κάποιο έργο μέχρι το 2016 17 όταν πάγωσε και άρχισαν οι πρώτες αναθεωρήσεις. Πρώτη μεγάλη... Εκτιμάται ότι μέχρι όμως... εδώ είχε γίνει περίπου ένα 20 με 30%. Τα 100. Κάποιοι λένε 30%, τα 100, κάποιοι λένε όχι, ήταν 17%. Τα 100. Λέω λοιπόν ότι πληρώνουμε 41 εκατομμύρια και μέχρι το 17 ένα πολύ μικρό μέρο του έργου γίνεται, σαν να μην γίνεται στην ουσία. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν έπρεπε να ξεκολλήσει. Και αρχίσαμε λοιπόν τις συζητήσει, πάντα με την κοινοπραξία Alstom, το το αρμόδιο Υπουργείο και ο οργανισμός έργοσε και άρχισαν να συζητάνε. Το τέλος του 2018 υπογράφηκε η νέα αναθεωρημένη σύμβαση. Είναι δύο τροποποιήσεις που έγιναν μέσα στη συγκεκριμένη χρονιά και ανέβασαν το κόστο στα 83 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Είναι η πρώτη μεγάλη. Παραπάνω από το διπλάσιο τη αρχική. Δηλαδή, 41 η πρώτη σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ναι. 83 η δεύτερη. Είναι δεκάδε οι συμβάσει μικροαλλαγών που έχουν ανέβει στη διάφορα. Και, και κάθε και μία από αυτέ τι συμβάσει και έχει και ποσό. Ένα δωράκι που δίνουμε στην εταιρεία. Κοίτα, που ας... δεν το έχει κάνει το έργο. Όπω Καλά το είπε το δωράκι. Ναι. Για το 19 δεν αναθεωρήθηκε το τίμημα, αλλά μειώθηκε το έργο. Να! Μειώθηκαν τα χιλιόμετρα με αποτέλεσμα η τρίτη τροποποίηση να έχει περίπου από τα 500 κάτι χιλιόμετρα στα 400 κάτι γιατί ένα μέρος είχε γίνει ως το 17 Μάλιστα. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλάζουμε η κυβέρνηση περνάει εδώ είναι Μάιος το 19 έχουμε Καλώς περάσει 1,5 χρόνος πλέον έχουμε Δεκέμβριο του 2020 νέα κυβέρνηση πάμε στην τέταρτη. Τροποποίηση. Εδώ βγάλαν το ΦΠΑ από τη μέση με κάποιο τρόπο mm -hmm. που μπορούσαν να το κάνουν νόμιμο με αποτέλεσμα δεν υπήρξε επιπλέον επιβάρηση. Αλλά ήταν μία ακόμα τροποποίηση. Αν βγάλανε επόμενη... το ΦΠΑ από τη μέση, επιβάρηση υπήρξε, απ άλλα, την πήραμε εμεί οι πολίτε πάνω μα. Γιατί όταν δεν δίνεται ΦΠΑ, παίρνουν το δικό σου και το δικό μου ΦΠΑ. Έτσι. Α, Πάμε παρακάτω για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο 2021. Εδώ είναι τώρα που φτάνουμε στι επίμαχε συμβάσει, οι οποίε κάποιε ήδη κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο. Λοιπόν. Οκτώβριο του 2021 έγιναν μια σειρά δεκτές από ενστάσεις της κοινοπραξίας. Άλστομ, η τομή πλέον είχε αποχωρήσει του ομίλου Ελάκτορ. Είχε αποχωρήσει στις αρχές του 2021. Πλέον λοιπόν ήταν μια εταιρεία η οποία είπε ότι για διάφορους λόγους εγώ θέλω λεφτά παραπάνω εκεί, 4, λεφτά παραπάνω εκεί. Και βγήκανε. 560 εδώ, 450 εκεί, 320 εκεί. 4,2 εκατομμύρια ευρώ είναι η πέμπτη. Προσέξτε, τροποίη. το έργο που ξεκίνησε το 2014 με 41 εκατομμύρια δεν έχει γίνει το 2021 και έχει φτάσει το τίμημα που δίνουμε στα 87,3 Και έργο δεν έχουμε ακόμα. Και ακόμα μετράμε. Ναι, και ακόμα μετράμε. Έχει συνέχεια το πράγμα. <laughs> γιατί αυγεί, αυγάζει <laughs> διαρκώ. <laughs> <laughs> <χωρά> όχι, όχι, αυτό εδώ, εδώ, <χωρά> εδώ καταλήγει. Ακόμα <χωρά> ε. μετράμε, γιατί ακόμα ψάχνουμε στο ροπορτάζ. Τα <χωρά> 87,3 εκατομμύρια ευρώ έχουμε μαζέψει όλε τι συμβάσει που βρήκαμε από το 2016 επί τη ουσία. Για 14-16 δεν είχε μεγάλε αλλαγέ. Και μετά. Μία λεπτομέρεια. Έχουμε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ για την ασφάλεια. Το οποίο έχει φτάσει, είδατε πού και από πού ξεκίνησε. Και όχι απλώ δεν έχουμε ασφάλεια στου σιδηροδρόμου, αλλά έχουμε κάνει και βήματα πίσω. Γιατί με τι πυρκαγιέ που είχαμε το 17 και το 2019, που υπήρχε ένα παλιό σύστημα που κάτι έβλεπε. Το χάσαμε για Και, και έγινε το σύστημα αυτό. Περίεργε φωτιέ αυτέ. <laughs> Λέω εγώ τώρα. <laughs> Πα το... να φτιάξει ένα καινούριο σύστημα. Παίζουν συμβάσει. Δεν δικαιούμαι να αναρωτηθώ. Πρέπει να ποιο την έβαλε τη φωτιά. Μήπω θέλουν να χρηστεύσουν το παλιό σύστημα για να σπρώξουν ακόμα πιο πολύ και πιο ακριβά το καινούριο. Μπορεί να έχω είναι και, και τελείω μα... άδικο. Η μαγική λέξη είναι Αλλά δικαιούμαι να αναρωτηθώ. Και το 19 πια τυφλώνονται τελείω Λάρισα Νικό. Ούτε το παλιό έχουμε ούτε το καινούριο. Η μαγική λέξη που είπε είναι σύστημα και συστήματα. Ναι, και αυτό θα το πούμε αύριο τώρα, τι έχει γίνει με τα τρένα που έφερε η Ελένη Πολλά η τρένη, συστήματα. Τα οποία είχαν άλλο σύστημα. Όχι, όχι. Και συστήματα. Ναι, ναι. δεξια δεξιά-αριστερά φθορέ μυστηριοδός. Πολλέ φθορές και δολιοφθορές για πάνω από 20 χρόνια. Είχαμε σε ευχαριστώ Είχο. πολύ. Είχο. Αυτές είναι.